Φαντάσου πως οι εξωγήινοι υπάρχουν κάπου εκεί έξω και πως επισκέπτονται συχνά τη Γη. Φαντάσου τώρα πως κάπου υπάρχουν δεκάδες απόρριτα βίντεο που δείχνουν αυτές τις εξωγήινες επισκέψεις. Φαντάσου επίσης πως πλέον μπορείς να δεις όλα τα απόρριτα βίντεο και τις φωτογραφίες από εξωγήινα σκάφη που μπορεί να επισκέπτονται τον πλανήτη μας. Μέχρι το τέλος αυτής της εκπομπής λοιπόν θα σου δείξω πως μπορείς να δεις όλα αυτά τα απόρριτα αρχεία, αλλά θα δούμε και ποια μπορεί να είναι η μεγάλη πιθανή παγίδα που μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτή την αποκάλυψη. Σου φαίνεται πολύ καλό για να είναι αληθινό? Μπορεί και να έχεις δίκιο. Όμως οι αποκαλύψεις και οι εξελίξεις πάνω στο ζήτημα των UFO αλλά και της ενδεχόμενης επίσκεψής τους στον πλανήτη μας προχωρούν σαν ντόμινο και βάζουν ολοένα και περισσότερο κόσμο στη συζήτηση, κάνοντάς τον να αναρωτιέται. Υπάρχουν εξωγήινοι? Μας επισκέπτονται? Έχουν πέσει ποτέ UFO στη Γη? Έχουν στην κατοχή τους οι κυβερνήσεις απόρριτα βίντεο που μας έκρυβαν για πάρα πολλά χρόνια? Μπορούμε πλέον όλοι να τα δούμε για να βγάλουμε τα δικά μας συμπεράσματα? Και αν όντως υπάρχουν, για ποιο λόγο αποφάσισαν τώρα να μας τα δείξουν? Και ποια είναι η παγίδα που μπορεί να κρύβεται μέσα σε όλο αυτό? Πάμε να απαντήσουμε σε όλες αυτές τις ερωτήσεις στο θέμα που ετοίμασα στο Weird.gr, σύνδεσμο για το οποίο θα βρείτε και στην περιγραφή αλλά και στο πρώτο καρφιτσωμένο σχόλιο. Να πάτε να το δείτε και να το μοιραστείτε με τους φίλους σας, γιατί έχει πάρα πολλά βίντεο, αρκετές πληροφορίες αλλά και συνδέσμους από παρεφερή θέματα που σχετίζονται με το ζήτημα. Και μείνετε μαζί μου ως το τέλος της εκπομπής, γιατί όπως έχω πει ήδη δύο φορές μέχρι τώρα, και όχι επειδή επαναλαμβάνομαι, επίτηδες το έχω τονίσει, ίσως να κρύβεται μια μεγάλη παγίδα, γιατί όπου υπάρχει καπνός μπορεί να υπάρχει και φωτιά, αλλά ίσως η φωτιά να μην βρίσκεται τελικά εκεί που εμείς νομίζουμε. Εδώ και μερικά χρόνια λοιπόν, από τη στιγμή που κυκλοφόρησαν δύο απόρριτα βίντεο με άγνωστα σκάφη στον εναέριο χώρο των ΗΠΑ, έχουμε κάνει βίντεο για τα συγκεκριμένα, η κοινή γνώμη διχάζεται σχετικά με το αν υπάρχουν τελικά οι εξωγήινοι και αν τα απόρριτα βίντεο αυτά που κυκλοφορούν είναι πραγματικά. Και στο Weird.gr αλλά και εδώ στο κανάλι έχω ασχοληθεί εκτενώς με τις εξελίξεις στο θέμα των UFO ή UAP, με τις καλοκαιρινές αποκαλύψεις, έγιναν και άλλες τις οποίες δεν πρόλαβα γιατί ήμουν διακοπές, του David Grusch για το γεγονός πως η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών απέκρυπτε από το κοινό σκάφη μη ανθρώπινης προέλευσης, όπως βλέπετε έχω βίντεο κάτω στο άρθρο και στο κανάλι προφανώς μπορείτε να το δείτε, αλλά να πάτε να το παρακολουθήσετε αν δεν γνωρίζετε αυτές τις εξελίξεις. Ανάγκασε λοιπόν το Πεντάγωνο να ξεκινήσει δημόσια συζήτηση πριν προχωρήσει στο επόμενο βήμα, για το οποίο θα μιλήσουμε παρακάτω, αλλά και την πολύ πιθανή παγίδα που μπορεί να κρύβεται στο όλο θέμα. Ξαναλέω, δείτε αυτό το βίντεο αν δεν έχετε δει τις αποκαλύψεις για τα UFO, τα UAP κτλ. Έχω και κάποιες πληροφορίες και σε αυτό το άρθρο, θα τις δούμε τώρα, αφού ο πρώην αξιωματούχος των μυστικών υπηρεσιών David Grusch, ο οποίος ήταν επικεφαλής της ανάλυσης ανεξήγητων ανώμαλων φαινομένων UAP σε υπηρεσία του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, ισχυρίστηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν σκάφη μη ανθρώπινης προέλευσης. Οι πληροφορίες σχετικά με αυτά τα οχήματα αποκρύπτονται παράνομα από το Κογκρέσο, είχε δηλώσει τότε στο debrief που είχε αποκαλύψει το θέμα, προσθέτοντας ότι όταν παρέδωσε στο Κογκρέσο απόρριτες πληροφορίες σχετικά με τα οχήματα, υπέστη αντίπεινα από κυβερνητικούς αξιωματούχους και αποχώρησε από την κυβέρνηση τον Απρίλιο, μετά από 14 χρόνια καριέρας στις Αμερικανικές Μυστικές Υπηρεσίες. Ο Τζόναθαν Γκρέι είναι αξιωματούχος των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Πληροφοριών Αεροπορίας και Διαστήματος, NASIC, επιβεβαίωσε τότε στον debrief την ύπαρξη εξωτικών υλικών. Τι εννοεί με το εξωτικά υλικά? Προσθέτοντας ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Οι αποκαλύψεις αυτές έρχονται μετά από ένα κύμα θεάσεων και αναφορών που αναζωπήρωσαν την προσοχή του κοινού στα εξωγήινα σκάφη, και το 2021 το Πεντάγωνο δημοσίευσε μια έκθεση η οποία ανέφερε περισσότερες από 140 περιπτώσεις θεάσεων UAP που οι ειδικοί δεν μπορούσαν να εξηγήσουν. Τα έχουμε δει εδώ στο κανάλι, θα βάλω και καρτέλες να τα παρακολουθήσετε ξανά. Λέω και πάλι όμως ότι πρέπει να μπείτε στο άρθρο του Weird.gr, γιατί έχω αρκετά βιντεάκια και συνεντεύξεις, ειδικά αν γνωρίζετε αγγλικά μπορείτε να τα παρακολουθήσετε, και πάμε παρακάτω να δούμε πώς μπορείς να δεις και εσύ όλα τα απόρριτα βίντεο UFO. Το πόσο είναι απόρριτα και πόσο είναι πραγματικά θα το δούμε μέχρι το τέλος αυτής της εκπομπής. Την έκθεση λοιπόν ακολούθησε μια διαρροή στρατιωτικού υλικού που έδειχναν ανεξήγητα γεγονότα στον ουρανό, ενώ πιλότοι του πολεμικού ναυτικού κατέθεσαν ότι είχαν συχνά συναντήσεις με παράξενα σκάφη στα ανοιχτά των ακτών των Ηνωμένων Πολιτειών. Και πλέον προχωρούν στο επόμενο βήμα, αφού εσύ, εγώ και όλοι μας θα μπορούμε να δούμε αυτά τα απόρριτα βίντεο με UFO, UAP. Πώς θα τα δεις τώρα? Το Πεντάγωνο λοιπόν εγκαινιάζει ένα ιστότοπο που θα παρέχει στο κοινό αποχαρακτηρισμένες πληροφορίες σχετικά με UFO ή UAP,
αγνώστου ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα που θα συνοδεύονται και από φωτογραφίες και βίντεο, όπως ανακοίνωσαν την Πέμπτη ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι. Ο ιστότοπος θα είναι ο επίσημος ιστότοπος για πληροφορίες που δημοσιεύονται από το Γραφείο Επίλυσης Ανομαλιών Παντός Τομέα, ΑΡΟ, βλέπετε και την εικόνα, ένα σχετικά νέο γραφείο του Πενταγώνου που ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2022, ένα χρόνο και κάτι, επιφορτισμένο με την ανάλυση αναφορών αγνώστων εναέριων φαινομένων UAPs στον εναέριο χώρο των ΗΠΑ. Αυτός ο ιστότοπος, σύμφωνα με τις δηλώσεις τους, θα χρησιμεύει ως ενιαία υπηρεσία για όλες τις διαθέσιμες στο κοινό πληροφορίες που σχετίζονται με το ΑΡΟ και το UAP, όπως αναφέρει το δελτίο τύπου του Υπουργείου Άμυνας. Ο ιστότοπος φαίνεται να είναι ακόμα υποκατασκευή, θα σας τον βάλω να το δείτε, αλλά έχει προγραμματιστεί να λειτουργήσει το φθινόπωρο, όπως ανέφεραν, και το Πεντάγωνο δήλωσε ότι δεσμεύτηκε για διαφάνεια με τον Αμερικανικό λαό σχετικά με το έργο του ΑΡΟ για τα UAP και τα UFO. Μέσω του νέου αυτού ιστότοπου, το κοινό θα μπορεί να μελετήσει τις φωτογραφίες και τα βίντεο των UAP και των UFO, καθώς αποχαρακτηρίζονται από απόρριτα σε δημόσια και να διαβάσει αναφορές σχετικά με τις θεάσεις, καθώς αυτές γίνονται διαθέσιμες. Ο ιστότοπος θα διαθέτει επίσης χάρτες παρακολούθησης των ανεπτυγμένων αεροσκαφών, μπαλονιών και δορυφόρων, για να βεβαιωθεί ο επισκέπτης ότι δεν πρόκειται για κάποιο μπαλόνι, δορυφόρο ή αεροσκάφος και να σιγουρέψει ότι πρόκειται για UFO ή UAP. Όταν τελικά λειτουργήσει, ο ιστότοπος ΑΡΟ θα διαθέτει επίσης ένα εργαλείο που επιτρέπει σε πρώην κυβερνητικούς υπαλλήλους των ΗΠΑ, μέλη υπηρεσιών ή εργολάβους με άμεση γνώση των κυβερνητικών προγραμμάτων ή δραστηριοτήτων των ΗΠΑ να υποβάλουν μια αναφορά απευθείας στην ΑΡΟ σχετικά με μια αναγνωρισμένα αεροσκάφη. Το ΑΡΟ έχει λάβει αναφορές μέχρι τώρα για περισσότερες από 800 θεάσεις UAP τις τελευταίες 3 δεκαετίες. Ωστόσο, μόλις το 2-5%, δηλαδή στις 100 ή 2 ή 5, δηλαδή στις 800, είναι πάνω από 30-40-50 περιπτώσεις που είναι σοβαρές. Θεωρήθηκαν πιθανώς πραγματικά περιέργειες, όπως αποκάλυψε ο διευθυντής του ΑΡΟ, Kilpatrick, νωρίτερα φέτος. Το ενδιαφέρον του κοινού, λοιπόν, όπως είπαμε και πριν, για το UAP και UFO είχε εκτοξευτεί από τότε που ο πρώην ανώτατος αξιωματικός των υπηρεσιών πληροφοριών David Grusz ισχυρίστηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έκρυβαν στοιχεία εξωγήινης ζωής, αλλά δεν παρουσίασε σύμφωνα με τους ίδιους κανένα στοιχείο κατά την κατάθεσή του ενώπιον του Κογκρέσου αυτό το καλοκαίρι. Όμως το debrief που είχε αρχικά αποκαλύψει το θέμα, που μπορείτε να διαβάσετε στο Wired.gr, μίλησε με αρκετούς πρώην συναδέλφους του Grusz, καθένας από τους οποίους εγγύθηκε για το χαρακτήρα του. Ο Carl Nell, μάλιστα συνταξιούχος συνταγματάρχης, δήλωσε ότι ο Grusz είναι υπεράνω πάσης υποψίας και σε μια αξιολόγηση επιδόσεων του 2022 που είδε τον debrief, ο Grusz περιγράφεται ως αξιωματικός με την ισχυρότερη ηθική πηξίδα. Οπότε ξαφνικά δεν μπορεί να τρελάθηκε. Απόρριτα βίντεο UFO, η παγίδα όμως. Αυτό που λέγαμε από την αρχή. Έστω και αν επαληθευτούν οι μεγαλύτερες προσδοκίες όσων πιστεύουμε μεταξύ αυτών και εγώ, ότι δεν είμαστε μόνοι στο σύμπαν και πως τελικά μπορεί κάπου να υπάρχουν εξωγήινοι που μάλιστα μας επισκέπτονται με τα σκάφη τους, υπάρχει ένα εύλογο ερώτημα και μια πιθανή μεγάλη παγίδα. Το ερώτημα είναι για ποιο λόγο να υπάρχει τέτοια διαφάνεια στο ζήτημα των UFO-UAP τώρα. Εξάλλου δεν είναι η πρώτη φορά που έχουν υπάρξει αποκαλύψεις παλιότερα για απόρριτα βίντεο ή για στοιχεία κρυμμένα σε εγκαταστάσεις κτλ. Ή μυστικά για κυβερνητικές εγκαταστάσεις που διέρευσαν, με χαρακτηριστικό παράδειγμα εκείνο του Μπομπ Λαζάρ στο παρελθόν. Απλά οι αρχές γελιοποιούσαν τις όποιες αναφορές και δεν δημοσίευαν τίποτα στο ευρύ κοινό. Για ποιο λόγο τώρα ενδιαφέρονται να ενημερώσουν το κοινό για πιθανές επισκέψεις UAP και UFO? Δεν είναι λίγοι εκείνοι που πιστεύουν πως όλη αυτή η δημοσιότητα είναι απλά κατασκευασμένη και πως τα απόρριτα αυτά βίντεο είναι ψεύτικα, είτε με σκοπό να αποπροσανατολίσουν από μια πραγματική και ουσιαστική έρευνα για εξωγήινους επισκέπτες πραγματικά UFO ή UAP, είτε για να εξευτελίσουν το ζήτημα εντελώς, να το δώσουν στην κοινή γνώμη να το χλεβάσει και να το γιώσει τελείως, παρουσιάζοντας μάλιστα πολύ λιγότερα στοιχεία από εκείνα που υπάρχουν πιθανόν στην πραγματικότητα. Άλλοι πιστεύουν πως το θέμα των εμφανίσεων των UFO είναι απλά η έναρξη στο περίφημο πρόγραμμα Blue Beam με επισκέψεις εξωγήινων που είναι ψεύτικες και παρουσιάζονται μέσα από ολογράμματα προκειμένου να τρομοκρατήσουν και εραστήσουν μελλοντικά μια εξωγήινη εισβολή που δεν θα είναι φυσικά πραγματική. Για το σχέδιο Μπλε Ακτίνα έχουμε κάνει βίντεο, θα το βάλω σε καρτέλα ή μπορείτε να το βρείτε και στο άρθρο αν είστε περισσότερο του διαβάσματος.
και θέλετε να δείτε μόνο το άρθρο. Όπως και να έχει, η δημιουργία μιας ιστοσελίδας όπως η Άρο, για να έχουμε εμείς πρόσβαση εκτός από τους ειδικούς στα απόρριτα βίντεο και τις φωτογραφίες των UFO-UAP, προκαλεί εντύπωση και μένει να δούμε αν θα δημοσιευτούν όλα τα μυστικά για τους εξωγήινους ή για τα σκάφη τους, τα εξωτικά σκάφη με τα εξωτικά υλικά, ή αν απλά θα λειτουργήσει ως καθρέφτης για τους ηθαγενείς, κρατώντας απασχολημένους τους ανθρώπους με ψεύτικο υλικό, αποκρύπτοντας ακόμα μια φορά τα πραγματικά σοκαριστικά στοιχεία, αν και εφόσον μπορεί να υπάρχουν, ή την πιθανή αληθινή ενδελεχή έρευνα για το UFO που μπορεί να πραγματοποιείται εδώ και χρόνια από ανθρώπους που πραγματικά αγαπούν το αντικείμενο. Όπως και να έχει, όταν θα ολοκληρωθεί, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα Άρο που μπορείτε να βρείτε και στο Wind.gr, ρίξτε μια ματιά μόνοι σας στο υλικό και αποφασίστε τι μπορεί να ισχύει. Όπως διαπιστώσατε, θα μπορείτε και εσείς και εγώ και όλοι μας να δούμε τα απόρριτα βίντεο από UAP και πιθανές θεάσεις εξωγήινων σκαφών στον πλανήτη μας. Θα μου πείτε τώρα γιατί όλα συμβαίνουν μόνο στις ΗΠΑ, αν και εφόσον υπάρχουν εξωγήινοι και αν και εφόσον εξωγήινα σκάφη μας επισκέπτονται, τότε δεν επισκέπτονται μόνο τις ΗΠΑ αλλά και την Ελλάδα και πολλές ακόμα χώρες. Αυτό είναι ένα ζήτημα προς αφισβήτηση και συζήτηση βέβαια, όμως είναι γεγονός ότι θα δημοσιεύσουν όλα τα υποτιθέμενα απόρριτα βίντεο που αποχαρακτήρισαν εδώ και 20-30 χρόνια για να τα δούμε και εμείς, να δούμε και φωτογραφίες και να βγάλουμε τα δικά μας συμπεράσματα. Ξαναλέω, μπορεί να είναι ψεύτικα, μπορεί να είναι προπέτασμα καπνού, μπορεί να είναι τυράκι στη φάκα για να χάσουμε τα πραγματικά δεδομένα. Δείτε το και κρίνετε μόνοι σας. Όπως και να έχει, μην ξεχνάτε, όσοι δεν είστε συνδρομητές, μπορείτε να κάνετε μια εγγραφή. Μετράει πάρα πολύ για την εξέλιξη του καναλιού. Είμαι μόνος μου, τα κάνω όλα μόνος μου, γράφω τα άρθρα μόνος μου, κάνω το μοντάζ μόνος μου, τα βίντεο μόνος μου και πραγματικά μια εγγραφή στηρίζει το κανάλι έμπρακτα, είναι δωρεάν εξάλλου. Δεν θα χάνετε και τις νέες εκπομπές του καναλιού που είναι πολλές και ενδιαφέρουσες κάθε εβδομάδα. Να είστε όλοι καλά και θα τα ξαναπούμε όπως πάντα στο επόμενο επεισόδιο.